είναι αυτός ο Dave. Ούτε τηλέφωνο μου έχει πάρει, ούτε μήνυμα, ούτε τίποτα. Λες να πειράχτηκε για τον Φίλιπ. Αχ, Άννα, μακάρι όλοι είχαμε τα δικά σου προβλήματα. Μα να σε θέλουν οι δύο αγόρια. Έχω μια ερώτηση. Μήπως να τα φτιάξεις με τον Φίλιπ. Τι? Τι βλακίες λες? Ο Dave είναι η αγάπη μου. Τότε τι? Τότε, επειδή μου αρέσει εμένα ο Φίλιπ πάρα πολύ, έχω όλο το πεδίο ελεύθερο. Αμέσως να ανακατευτεί αυτή η Τέσσα. Γεια σας, παιδιά. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το μάθημα θα αναβληθεί. Θα περάσετε στην αίθουσα γυμναστικής, όπου εκεί θα κάνετε την ώρα με τον κύριο γυμναστή. Εντάξει, κυρία. Την επόμενη ώρα θα σας ενημερώσω για το αν τελικά θα ξεκινήσουμε μαζί. Ω, τέλεια! Δεν θα κάνουμε μάθημα! Θα πάμε στο γυμναστήριο. Λες να είναι εκεί και ο Ντέιβ? Ο Ντέιβ δεν ξέρω, αλλά ο Φίλιπ σίγουρα. Φύγαμε! Ωχ, δίκιο έχεις. Λοιπόν, άντε, ετοιμάσου. Πρέπει να πάμε γρήγορα στο γυμναστήριο. Νομίζω θα μας βάλουν να παίξουμε αγώνες. Γεια σας, κορίτσια. Τι γίνεται? Μάθατε τα νέα? Ναι, Φίλιπ. Θα πάμε στο γυμναστήριο. Ναι, έτσι μας είπανε και εμάς. Οπότε θα συναντηθούμε εκεί. Τι λέτε, παίζουμε κάποιο παιχνίδι? Άκου, άκου. Για σένα ήρθε. Φύγε από εδώ. Πία. Πες το ότι θα βρεθούμε εκεί. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα στο γυμναστήριο. Αχ, Μπέκι, είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Α, να και η Άννα. Γεια σου, Άννα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ακόμα έναν εθελοντή. Ω, αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα έχουμε μια καινούρια δοκιμασία. Όσοι θέλετε μπορείτε να παίξετε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Μα νόμιζα ότι θα κάνουμε γυμναστική, κύριε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς θα συμμετέχει σε έναν αγώνα με σκηνή. Θα κάνουμε αναρρίχηση σε σκηνή. Θα χωριστούμε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα είναι αυτή εδώ. Δεν είμαι στην ομάδα της Άννας. Και η άλλη ομάδα είναι αυτή εδώ. Πρώτα θα ξεκινήσω με την ομάδα νούμερο 1. Ωχ, δεν είμαι στην ίδια ομάδα με τον Φίλιπ. Αχ, ναι, είδες. Αχ, τι ατυχία. Αχ, κοίτα τον, τι ωραία που παίζει μπάλα. Μα είναι καταπληκτικός. Έχετε δει πουθενά τον Dave? Μα πού χάθηκε αυτό το παιδί? Κοίτα που πρέπει να ανεβούμε. Είναι τόσο ψηλό. Λοιπόν, Άννα, Πία, ποια θα αρχίσει πρώτη? Καμία. Εγώ θα αρχίσω, κύριε. Το έχω ξανακάνει πολλές φορές. Μπράβο, παιδί μου. Για δείξε σε όλους, λοιπόν, πως αναρριχόμαστε σε ένα σκηνί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω να μπορέσω να το καταφέρω. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Είσαι καταπληκτικός. Ο επόμενος τώρα. Άννα. Άννα, θα ανέβεις εσύ τόσο ψηλά? Πρόσεχε. Άννα, ανησυχώ για σένα. Έφτασα.
Τέλεια, τέλεια. Σε 9 δευτερόλεπτα ανέβηκες. Είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Μπορώ κι εγώ να τα καταφέρω. Θα ανέβω στο ψηλότερο σημείο του σκηνιού. Για να σε δούμε λοιπόν. Άννα, πρόσεχε. Τι θα γίνει, Φίλιπ, θα παίξουμε ή μόνο θα βλέπεις την Άννα? Ο Φίλιπ ενδιαφέρεται για μένα. Πρέπει να τα καταφέρω. Ήρεμα, σιγά σιγά, πολύ μικρές κινήσεις για να μπορέσεις να αναρριχηθείς. Ουφ, τα κατάφερα. Μπράβο, Άννα, μπράβο. Δεν το περίμενα αυτό. Άψου, έκλεψα την μπάλα. Δεν με κρατάει καλά το χέρι μου. Είμαι σίγουρη, δεν θα αντέξω. Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Κρατήσου καλά. Για να κάνει φιγούρα, για να κερδίσει το Φίλιπ, έκανε τα πάντα. Καλά να πάθει. Δεν κρατιέμαι πολύ καλά. Κύριε καθηγήτα, θα πέσω. Πώς μπλέχτηκα έτσι. Άννα, αχ, Φίλιπ, έπεσε επάνω σου. Είσαι καλά, παιδί μου? Ναι, μην ανησυχείτε, είμαι μια χαρά. Ο Φίλιπ, δεν ξέρω. Πάλι καλά που ήρθε ο Φίλιπ και σε βοήθησε. Φίλιπ, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Λίγο το στομάχι μου με πονάει, αλλά νομίζω ότι δεν έχω σπάσει κάτι. Ωχ, καταστροφή. Σήμερα το μάθημα ήτανε καταστροφή. Καλύτερα να σας βάζω να παίζετε μπάσκετ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιπ. Δεν ήξερα τι θα έκανα εάν δεν με κρατούσες. Σου οφείλω ένα φιλάκι. Δεν το πιστεύω. Η Άννα με φίλησε.